Περιορισμένες αλλαγές, τις οποίες η Crete TV εδώ και μέρες είχε παρουσιάσει με χαρακτηριστική ακρίβεια στη λεπτομέρεια, περιελάβανε το κατά τα φαινόμενα πρώτο μέρος του ανασχηματισμού στη Λότζια. Ό,τι ανακοινώθηκε σήμερα αφορούσε τοποθετήσεις σε δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και την είσοδο ενός νέου αντιδημάρχου εξαιτίας και του κενού που δημιούργησε η τοποθέτηση άλλου αντιδημάρχου ως Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης. Όλα δείχνουν ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε και δεύτερη φάση αλλαγών που θα αφορά τους αντιδημάρχους. Ουσιαστικά, οι μικρές αλλαγές προέκυψαν από την καρατόμηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΗ Νίκου Φακουρέλη, η οποία οδήγησε σε καραμπόλες και δυστοκίες. Και για του λόγου το αληθές, ως αντιδήμαρχος πολεοδομίας, καταγραφής και αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας αναλαμβάνει πλέον η Στέλλα Καλογεράκη Αρχοντάκη. Ο Γιάννης Βρασούλης ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης, με αντιπρόεδρο τον Μανώλη Χερέτη. Από την άλλη, ο Γιάννης Ξυλούρης αναλαμβάνει τα ηνία της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας Ηρακλείου με αντιπρόεδρο τον Νίκο Αγγελάκη. Τέλος, ο Μαρίνος Πατακός αναλαμβάνει ως αντιπρόεδρος ανάπτυξης αθλητισμού Ηρακλείου. Μεγάλη τιμή που μου κάνει ο Δήμαρχος ο κ. Λαμπρινός να με τοποθετήσει πρόεδρος στην ΔΕΙΑΗ, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την τιμή που μου έκανε. Όπως θα θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο το Φακουρέλη για τις προσπάθειες, τον πρόεδρο που θα αντικαθιστήσω, για τις προσπάθειες που έχει κάνει τώρα 3 χρόνια. Ένα αντικείμενο που δεν μου είναι τελείως άγνωστο. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια σε όλο αυτό το έργο. Και μέσα από τις γνώσεις μου και μέσα από την εμπειρία μου. Ανεπηρέαστη πάντως από τις όποιες αλλαγές έγιναν στη Λότζια, παρέμειναν ο Κώστας Βαρδαβάς ως πρόεδρος της ΑΙΟΤΑ, ο Μινάς Καπετανάκης ως πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ως αντιπρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ, ενώ ο Γιώργος Βουρεξάκης παραμένει το τιμόνι της ΟΠΑΦΜΑΗ. Ανακοίνωσα στη δημοτική ομάδα προηγουμένως τις σημειακές μόνο μεταβολές τις οποίες αποφάσισα. Ευχαρίστησα ιδιαίτερα τα 2 μέλη της δημοτικής ομάδος που δεν περιλαμβάνουν στο νέο σχήμα, γιατί μέχρι τώρα προσφορά τους στην παράταξη και στην πόλη, την οποία είναι σημαντική. Προχωρούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να επιτύχουμε όσα πράγματα μπορούμε περισσότερα για τους δημότες και την πόλη. Με βάση τα νεότερα δεδομένα, επιστρέφουν στο σπίτι τους ο Νίκος Φακουρέλης και ο Νεκτάριος Ανδριαδάκης. Ενώ υποβιβάζεται από πρόεδρος της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας Ηρακλείου, ο Νίκος Αγγελάκης σε αντιπρόεδρο. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη την ευθύνη που ανέλαβα τη ΔΕΠΑΝΑΛ και τούτο γιατί ο πρόεδρος, ο Νίκος Αγγελάκης και ο αντιπρόεδρος, ο Νεκτάριος ο Ανδριαδάκης, είχαν σηκώσει την εταιρεία πάρα πολύ ψηλά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πύχης μετά από αυτούς τους δύο είναι πάρα πολύ ψηλά. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρω. Τίποτα περισσότερο. Οι αλλαγές ενδεχομένως να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα πάντως από αυτά που υποτίθεται ότι επιλύουν, αφού η κατήφια στα πρόσωπα των κυρίων Φακουρέλη και Ανδρεαδάκη ήταν εμφανή σήμερα, ενώ οι κύριοι Τσαπάκης και Κουμπενάκης που φέρονταν να έχουν ενδιαφέρον για θέσεις, για μία ακόμα φορά είναι εκτός δημοτικού σχήματος, αφού φέρονται να αρνήθηκαν την αντιπροεδρία στην ΑΙΟΤΑ, την οποία επιστρατεύτηκε να καλύψει σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας, Μαρίνος Πατακός.